Αποκλείεται, σου λέω. Μα γιατί, βρε αγόρι μου. Γιατί η τηλεόραση, Μπουμπού, είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της ανθρώπινης επιλογής. Πρόσεξε, αγόρι μου, τα βάζεις με όλο τον κόσμο. Γιατί όλοι βλέπουν αυτό το γυαλί που τόσο επιπόλαια κρίνεις. Που όμως κανενός δεν αρέσει. Εσύ παλιά έλεγες ότι τα παιδιά διαθέτουν τη σοφία του ενστίκτου. Λοιπόν, τα παιδιά είναι οι πιο φανατικοί θεατές. Φυσικά τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση, γιατί το επίπεδό της είναι μόνο για αυτές τις ηλικίες. Και εμείς παίζαμε παλιά κρυφτό, τώρα παίζουμε. Μωρέ, αγόρι μου, η τηλεόραση είναι το μέσον που θα σου δώσει την ευκαιρία να δείξεις την αξία σου. Είδες τι είπες? Τι είπα? Μέσο. Που σημαίνει? Τι σημαίνει? Μεσαίο. Ούτε καλό, ούτε κακό. Και εγώ με μέτρια πράγματα δεν καταπιάνομαι. Σωστά, εσύ τα μέτρια τα παντρεύεσαι. Μπουμπού! Παιδί μου. Σου είπα όχι! Μα γιατί, βρε αγόρι μου. Γιατί η τηλεόραση, Μπουμπού, είναι σαν την εγγλέζικη κουζίνα. Όλα στο πιάτο είναι υπέροχα, αλλά μόλις τα βάλεις στο στόμα σου, σου έρχεται ξερατό. Μην είσαι τόσο παραστατικός, Χρυσό μου, γιατί τώρα μου ήρθε έτσι μια τάση προς έμετον. Φυσιολογική αντίδραση, αφού μιλάμε για τηλεόραση. Βρε χαμένε! Εγώ για σένα φροντίζω. Όλοι οι Έλληνες σκηνοθέτες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για να κάνουν το σύριαλ. Ας τους να το κάνουν! Με γεια τους, με χαρά τους. Να ζούνε, δεν τους θυμόμαστε. Βρε εδώ, Μανουσάκης. Μόλις τελειώσει τον παπά με την άθεη, αφήνει τον Πομάκο με την αρχαιολόγο, γιατί θέλει να κάνει αυτό. Σας παρακαλώ, κυρία Ντένι, μου έλεγε, δώστε μου αυτή την ευκαιρία. Αμ' ο άλλος, ο Αγγελόπουλος. Α, μέχρι εκεί. Ναι, δαφνοστεφανωμένος με τους Φοίνικες. Έβαλε μέσον μέχρι και την κυρία Δάφνη να με πάρει. Αλλά εγώ είπα, όχι, όχι! Θα το κάνει ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς. Αντέτε τραβά σπιτάκι σου! Άντε, συνέχεια μας τη λες μεθαύριο. Άντε και έχουμε και δουλειά σήμερα. Εσύ μου πήγαινε εσύ να βράσεις το στάρι για τα 40 σου και παράτα μας. Τώρα μιλάω με το γιο μου. Και για να έχουμε καλό ερώτημα. Εσένα, γιατί σε καίει τόσο πολύ? Με καίει διότι είναι το κανάλι του Νικηφόρου που εσύ έλεγες πως τον έχεις σαν δεύτερο πατέρα, διότι το σενάριο είναι εξαιρετικό και διότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για σένα. Και η αλήθεια είναι ότι... Η Μανούλα έχει αναλάβει την παραγωγή. Αυτό ήταν λοιπόν. Χαίρετε. Κάτσε βρε πια. Χαίρετε και χαίρετε. Μου παράταμε. Βρε αγόρι μου, ένα μόνο σου λέω. Σκέψου τα μούτρα του Αγγελόπουλου όταν σε βλέπει να παίρνεις το τηλεοπτικό βραβείο του έθνους. Τι έγινε, Μωριχάιδο? Το βρήκε στο τηλέφωνο της εκπομπής? Φυσικά, εγώ ό,τι αναλαμβάνω το φέρνω εις πέραν. Πάρτε, Μωρή, ωραία του πέραν. Φέρ' το τηλέφωνο. Ναι, έλα, Νικηφόρε. Ναι, μου το είπε η Μπουμπού. Όχι, δεν νομίζω. Δεν καλά, με τιμάει η πρότασή σου, δεν λέω, αλλά... Ναι, μα κι εγώ σ' αγαπάω, βρε Νικηφόρε, αλλά αυτά τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν με την αγάπη. Να σε πιστεύω ότι ο Κουτσομίδης κάνει σαν τρελός, αλλά... Τι σου είπε? Τι να μου πει? Ότι υπάρχει λίστα αναμονής. Ότι υπάρχουν χιλιάδες εξαφανισμένοι και άλλοι τόσοι που τους ψάχνουν. Ότι να κάνω υπομονή, λέει, και σε τρεις μέρες θα με πάρουν να μου πούνε. Τι να σου πω τώρα, βρε Νικηφόρε, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται από το τηλέφωνο. Θα περάσω αύριο από το κανάλι να τα πούμε από κοντά, εντάξει? Δεν συμβιβάζομαι, δεν θυσιάζομαι. Οι εντολές είναι 10 και από τα όπλα μου το μεγαλύτερο. Πρε παιδί μου, τα είπαμε. Εγώ είμαι καριερίστρα. Χριστέ μου. Πού ακούστηκε διάσημη showwoman και μαμά? Τι λες, μωρή Diva International? Τόσες γυναίκες αληθινές star και όχι μητασιόν ανταλλακτικό για ντάτσουν κινεμάνες. Εσύ γιατί όχι δηλαδή? Γιατί βρε τόλι με την εγκυμοσύνη. Θα μείνω πάρα πολύ καιρό να παίξω και θα με ξεχάσουν οι πάντες. Αν όντως αγαπάνε, βρε Μαρίνα μου, και με την κοιλιά τουρλα θεά θα σε έχουνε. Άσε δηλαδή που θα σου κάνει και καλό στη δημοτικότητά σου. Θα μου κάνει, λε. Βέβαια, δε την Άτζελα. Αυτό μόνο σου λέω, δε την Άτζελα. Πότε άρχισε να παίρνει τα πάνω της η καριέρα της? Όταν άλλαξε look. Πάρτε με στα χρωστάω. Όταν άρχισε να μοστράρει τη μικρή Όλγα, μωρή. Καλά όλα αυτά, βρε Τόλι. Αλλά πώς θα το μεγαλώσω το παιδί? Εγώ δεν μπορώ να μεγαλώσω εμένα, παιδί. Θα μεγαλώσω. Θα βοηθήσει και ο μπαμπάς του. Αυτό να μην το ξανακούσω και μην τολμήσει να του πει τίποτα, θα σου φάω το λαρύγγι. Καλά. Αν το κρατήσω που δεν ξέρω, θα το κρατήσω μόνη μου. Κατάλαβε? Τι καλέ! Δεν πα μέσα γιατί τελειώνει το τραγούδι. Γιατί καλέ? Το τραγούδι, λέω, τελειώνει το τραγούδι. Προχώρα! Θυσιάζομαι. Οι εντολές είναι 10 και από τα όπλα μου το μεγαλύτερο είναι που είμαι γυναίκα. Έλα, τι γίνεται? Δεν πήγε όπως είσαι, σε περιμένουνε. Τι γίνεται, παιδί μου, λέγε. Πήγαινε, παιδί μου, πάνω, είναι ώρα τώρα να τρακάρεστε. Γιατί τι έχει ώρα? Πήγαινε, αγόρι μου, σου λέω, και θα ξαναπούμε μετά. Τι λέγατε?
τόση ώρα. Τι ώρα, παιδί μου, αναγιά είπαμε. Του τάπε, ρε. Ποιούνε του τάπε, θα σε φάω, ρε. Τίποτα δεν είπα, παιδί μου, σκάσε. Γιατί σα διέκοψα και δεν πρόλαβε. Γι' αυτό διαφορετικά έτοιμο ήσουν. Τι λε, παιδί μου, άκουσα πω κοριτσάκι μου, δεν γυρίζει όλο ο κόσμο γύρω από σένα. Και τότε τι δουλειά έχει αυτό εδώ. Τι δουλειά έχει αυτό εδώ. Του κάνανε, παιδί μου, μια πρόταση για μια δραματική σειρά και πάει πάνω στα τσακίδια να τη συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, χρυσέ μου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου τη γυναίκα σαν την προβιά του αστραπόγενου έχει γίνει. Για τελευταία φορά. Εγώ την ψυχή μου δεν την πουλάω. Γιατί χρυσέ μου, ποιος ζήτησε να την αγοράσει. Μπουμπού! Παιδί μου. Ρε Κωνσταντίνε, τουλάχιστον διάβασε πρώτα το σενάριο. Νικηφόρε, δεν πρόκειται να αλλάξει η απάντησή μου, η οποία παραμένει όχι. Δεν κατάλαβα. Ποιο σημείο από το όχι μου δεν κατάλαβες. Αλλά πάντα σου τέτοιος ήσουν. Ένα όχι. Πριν καν σου κάνουν την ερώτηση, όχι έλεγες. Ρε παιδί μου. Διάβασε το και τα ξαναλέμε. Τέλος πάντων, θα το διαβάσω. Αν και το θεωρώ χάσιμο πολύτιμο χρόνο. Θα το διαβάσω. Ποτέ, ούτε για αστείο, δεν θα χωρίσουμε εμείς οι δύο. Ποτέ, ούτε για αστείο, αγάπη μου στο αποκλείω. Ποτέ, ούτε για αστείο, δεν θα χωρίσουμε εμείς οι δύο. Ποτέ, ούτε για αστείο, αγάπη μου στο αποκλείω. Έλα ρε, τι έγινε. Τι να γίνει, πήρα τα σενάρια, αλλά δεν το βλέπω. Ναι. Τολί! Καλημέρα. Τι έπατε πάλι τώρα. Τώρα αυτό είναι η ερώτηση κρίσεω ή να αρχίζω να σκουτουλάω και τους δύο. Καλά πάω. Στο καλό. Πάω να την ηρεμήσω κι εγώ. Την τύχη μου εδώ μέσα. Άντε γεια. Στο καλό. Μήπως πάτε κολονάκι. Όχι. Ωραία ούτε κι εγώ. Πού πάτε. Έλα σταμάτα. Σταμάτα μωρί σου λέω. Σταμάτα πια μούλιασε. Σταμάτα. Δεν μπορώ άλλο ρε Τόλι. Δεν μπορώ να το βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Έχω σπάσει τα νεύρα. Ωραία. Εγώ στο υπόσχομαι ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει. Τελείωσε. Δεν θα ξαναγίνει. Και ειδικά τώρα με αυτό. Μωρή να σου πω. Εγώ δεν σου έπαιρνα τα συλλήπτικα τα χάπια. Εσύ πώς την πάτησες. Τα είχα κόψει. Και καλά τότε παλιά γιατί τα έπαιρνες. Για το λάμπι. Έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις αυτό έχεις δίκιο. Όποια γυναίκα μπλέκει με αυτό το πράγμα πρέπει να της χορηγούνται δωρεάν χάπια ως ελάχιστο μέσο προστασίας του οικοσυστήματος. Έλα κόφτο. Τι γελάς παιδί, το κατάλαβες. Ναι. Και δεν μου λες Μωρή, με τον Περιού δεν συζητήσατε ποτέ για παιδί. Τότε στις πέτσες. Ωραία. Και γιατί δεν πας σπιτάκι του να συνεχίσετε εκείνη την ωραία κουβεντούλα. Και τι θα βγει. Η ψυχή μου, μωρή, θα βγει. Αυτό θα βγει. Αυτός παιδί μου σε βλέπει και λιώνει. Έτσι δε και του πεις και για το μωρό, μέχρι και το επίθετό του σε κουντουρά του θάλαζε. Δεν ξέρω, ρε τώρα, δεν ξέρω. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα. Κι όλα είναι ακατάλληλα. Για να σμίξουμε πάλι. Παράλληλα. Σαν φωνιάδες σκοτώσαμε την αγάπη που νιώσαμε γιατί ήταν μεγάλη. Ήταν μια αγάπη δυνατή όμως τη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε χωρίς αιτία κι αφορμή. Πέσαμε πάνω σαν τρελή και τη διαλύσαμε. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Περπατάμε παράλληλα, όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Ποιος είναι? Μισό λεπτό, τώρα. Έρχομαι, είναι κάτι εδώ. Τώρα, έχω!
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μήπως... Τι. Η ώρα... Η ώρα είναι... Όχι, μήπως να... Μα όχι, τι έστω, Ναι. Θα... Όχι, ήρθα... Ναι. Έχω βιβλίο. Α, ναι, κι εγώ έχω πολλά. Όχι, σπίτι μου. Πού? Πού είναι? Το σπίτι μου. Ναι, όχι, το βιβλίο. Α, το ξέχασα. Α, καλά, δεν έπρεπε, δεν πειράζει. Θα... Όχι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Καλά. Πολύ καλά. Καλύτερα δεν γίνεται. Ωραία ταινία, τη θυμάσαι? Ναι. Μα γιατί δεν κάθεσαι? Μπαω. Πάντως, στις ομορφιές σου είσαι, σε είδα και το μεσημέρι. Και εσύ. Ευχαριστώ. Μέσα σου. Τι μέσα μου, τι μέσα μου. Όχι, λέω, μέσα σου, πώς είσαι. Α, ναι. Καλά είμαι. Καλά. Ναι. Κι εγώ, καλά είμαι. Ναι. Μα, γιατί δεν, να πάρουμε από τώρα. Όχι, δεν. Καφέ! Όχι. Οπότε... Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα αυτό μόνο, καληνύχτα. Καληνύχτα αυτό μόνο, καληνύχτα. Δηλαδή δεν σου είπε τίποτα άλλο για κανένα μωρό, ας πούμε, τίποτα, Φερρυππίν? Μωρό, ποιο μωρό? Το μωρό της Ρόζμαρη, ποιο μωρό, λέω, ρε παιδί μου, δεν επεκταθήκατε σε άλλα θέματα? Μπα, δεν επεκταθήκαμε σε άλλα θέματα. Απλώς κοιτούσαμε ένας τον άλλο σαν χαμήν. Μάλιστα, μάλιστα, τέλος πάντων. Να σου πω, το σενάριο το διάβασες? Τίποτα δεν μου είπε, τίποτα. Μην το λες, ρε παιδί μου, θέλει λίγο στρώσιμο, αλλά είναι καλογραμμένο. Ποιο σενάριο, ρε παιδάκι μου? Εγώ σου λέω, η Μαρίνα δεν μου είπε τίποτα. Όπως ήρθε, έτσι έφυγε. Καλά, με τόσες αποκλειστικές ειδήσεις τράβα γραμμή στο Αθηναϊκό πρακτορείο. Θα σε χρυσοπληρώσουν. Εγώ πάλι γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι ήθελε να μου πει? Ναι. Ναι. Λες. Λέω. Μπα, δεν νομίζω, λάθος τα έκανες. Λες. Λες. Σε παρακαλώ, Ρωτικόλη, προσπάθησε να μάθεις. Εντάξει, παιδί μου, θα μάθουμε. Άντε τράβα τώρα για νανάκια. Νανάκια. Νανάκια και θα τα πούμε αύριο. Τι άλλο να πούμε, σου είπα, προσπάθησα να το πω, αλλά δεν μου βγήκε. Γιατί μόλι τον ταλαιπωρεί στο δόλιο? Γιατί θες να μου στείλει καταχύμωνο στη Λέρο χωρίς επιστροφή? Ήρθε εκτός το βράδυ σπίτι μου και τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Τίποτα. Αφού δεν μπόρεσα να το πω εχθές, τελείωσε. Άλλο την πήρε την απόφαση. Πρόσεξε τι θα ξεστομίσεις. Θα το ρίξω το όλο. Έκλεισα μεθαύριο ραντεβού με τον γιατρό. Γιατί ρε Μαρινάκι μου, ξανασκέψου το, παιδί είναι μωρή. Δεν είναι ψήφο τον Αβραμόπλο να την πετά έτσι ελαφρά την καρδία. Τελείωσε το όλο. Πάει, τελείωσε λοιπόν. Άσε με τώρα γιατί άργησε. Γεια σου, Χρυσό μου. Πώς είσαι? Καλά. Και δεν σου φαίνεται? Γιατί θέλω να πείτε, μια χαρά είμαι. Τι έπαθε αυτή? Άγχη. Πολλά άγχη, κυρία. Δεν είμαι πάρα πολλά άγχη. Καλά, θα την παρατηρήσω αργότερα. Μου λες εσύ τι έκανες? Μίλησες με τον Κωνσταντίνο για τη σειρά? Γιατί εγώ προχωράω στο casting και μου λείπει μόνο το OK. Καλά, το casting δεν είναι δουλειά του σκηνοθέτη? Για τον Κωνσταντίνο μιλάμε, Χρυσό μου. Τι ξέρει ο Κωνσταντίνος, παιδί είναι. Και πώς πάει? Καλά. Ο πόλεμος των άστερων. Έχουν αρχίσει να πλακώνονται ποιος θα πρωτόρθει. Έτσι θα τους παρώ τελικά με ψίχουλα. Παιδί μου, μιλάμε για πάρα πολλά φράγκα. Σου λέω πρόκειται να το κάνουν υπερπαραγωγή. Είναι σίγουρο, ρε Ντιάνα. Για να στο λέει η Διάνα, αγόρι μου, κάτι θα ξέρει. Η κυρία έχει τις άκρες στο κανάλι. Τι διάολο χάλασε τις μέσες της για αυτές τις άκρες της, μωρό μου. Και είναι σίγουρο πως θα κάνω δάσκαλο σκηνοθεσία? Εντάξει, το παίζει κάπως, αλλά τα σενάρια στο σπίτι του τα έχει. Έτσι μου είπαν δηλαδή. Αυτά είναι νέα. Επιτέλους ξεκινάει η καριέρα μου. Θες να σε πάρει τελικά για τους καφέδες στο πλατό, μακάρι, βέβαια. Θα χαρώ πάρα πολύ για σένα. Άντε, παιδιά, να δουλέψουμε, να βγάλουμε κανένα φράγκο για να μπορώ να αγοράσω εκείνο το τσιπάκι που το περιμένω 3 χρόνια τώρα. Τι τσιπάκι, ρε, με τα λεφτά που θα παίρνουμε να πούμε την Τζόνι Σες? Α, εγώ δεν το κάνω για τα λεφτά. Για τη μάνα μου το κάνω που θα τη φάει ο καημός. Α, σε δω, αγόρι μου, στην τηλεόραση και α πεθάνω. Έτσι μου είπε. Όχι τίποτα άλλο. Να έχω και μούτρα να βγαίνω στον πύργο. Είστε επίορκοι πάντως. Προδίδετε τα όνειρά σας. Εσείς βρε δεν είναι που θέλετε να παίξετε μύδια, κλυτεμίστρα, εκάβη, αντιγόνη. Αναστασία, Ερατό και άλλες κλασικές ηρωίδες. Άσε με τρεούφο. Παίξε εσύ τις αρχές και πείνα. Εμείς γουστάρουμε το ελαφρύ. Έχει δίκιο η Δάφνη. Εκπορνεύεστε για λίγα εκατομμύρια. Για παροδική δημοσιότητα.
και μερικούς κρετίνους που θα σας αναγνωρίζουν στα διόδια. Γι' αυτά ρε αγωνιζόσαστε! Κοίτα, εγώ προσωπικά και εμένα από όλα αυτά εντάξει με δεν. Μόλι το κάνω τώρα είναι ο δάσκαλο που το παίζει βαρύ πεπόνι. Γι' αυτό μάγκε κανονίσα του την πέσουμε. Α, καταφωνεί! Ω, καλό το δάσκαλο! Ποιο? Μπράβο δάσκαλε, μπράβο δάσκαλε πάντα και ωραίο και χιουμορίζω τον άλλο. Μια στιγμή για τον άλλο δάσκαλο τίποτα. Κάντε και εσείς σύριαλ και εδώ είμαστε. Καλέ μόνο ωραίος, δεν βλέπετε τη λάμψη στα μάτια του. Σαν τον Ταρκόφσκι ένα πράγμα, σαν τον Ταβερνιέ. Μπορώ να μάθω γιατί στήθηκε όλη αυτή η πύλη του θριάμβου. Μάθαμε για το σύριαλ δάσκαλε. Άδα! Πάλι, μη χειρότερα πάλι εγώ φταίω καλέ. Πού να το μάθω εγώ, άλλες έχουν τις προσβάσεις στα κανάλια. Τέλος πάντων, όποιος και να το είπε, ισχύει, αλλά δεν το βλέπω πιθανόν. Ώστε δεν το βλέπετε πιθανόν, ε. Και γιατί παρακαλώ. Α, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον η εξαφάνιση, ε. Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για άλλα. Και τώρα τι κάνουμε. Πρέπει να βρούμε μια άκρη με την εκπομπή. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Μόνο Μαριάνθη, λες να τα αρπάζουνε. Μήπως θα τους έδινα λεφτά. Όχι, όχι, παιδιά μου. Τα λεφτά δεν είναι το πάν στη ζωή. Εσείς υπηρετείτε την τέχνη. Ο άλλος ο δάσκαλος τι λέει. Ο άλλος ο δάσκαλος λέει ακριβώς το ίδιο με εσάς. Μπράβο, 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 μπράβο. Καλά, αυτή μου θύμισε να του κάτσω και το ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για κάποιους νέους τοπιούς και τον κύριο Μαρκορά να δείξουν τις ικανότητές τους και να αναβαθμίσουν και το μέσον, έτσι. Καλά, αυτού μέχρι και εγώ θα του κάτσω. Μπρος. Εμένα με συγχωρείτε, 5 λεπτά έρχομαι. Χαιρετισμού. Γεια σας. Αυτό που είπατε για τους νέους ηθοποιούς, λέτε αν την κάνει τελικά τη σειρά να πάρει κάποιος από εμάς. Ποιος άλλος θα μου κάτσει. Βέβαια από εμάς θα πάρει. Πού να ψάχνει τώρα, στο εθνικό που μυρίζει μούχλα ή στο θέατρο τέχνης καθόλου κουλ. Ώστε έτσι λοιπόν, αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ήθελε λέει να σου φέρει το βιβλίο. Έτσι μου είπε δηλαδή τώρα. Και εγώ που νόμιζα ότι κάτι ήθελε να μου πει. Φρούδες ελπίδες. Και γιατί σε παρακαλώ δεν στο έδωσε εσένα το βιβλίο να μου το φέρεις. Αφού όπως λέει η ίδια δεν θέλει να με ξαναδεί. Λέω, γιατί δεν στο έδωσε το βιβλίο. Ναι, ναι, ακούσαμε. Προφανώς, τώρα δεν είμαι και σίγουρος. Φαντάζομαι ότι ήθελε να σου δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι θέλει να μείνετε φίλοι. Τι διάλογο, δεν θα μιλάτε κιόλας. Κρίμα, κρίμα. Κι εγώ που είχα αρχίσει να ελπίζω. Να μην μιλάτε. Όχι, ρε Τόλι, ότι κάτι θα αλλάξει. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα και κοίτα να ηρεμήσεις. Κοίτα να ξεκολλήσεις το μυαλό σου, να βρεις κάτι καινούριο, να ασχοληθείς σε ένα καινούριο ενδιαφέρον. Για τις σειράλες. Γιατί άλλο. Μα με φαντάζεσαι τώρα, ρε Τόλι, εμένα στην τηλεόραση. Μετά από τόσες σπουδές, τόσες παραστάσεις. Πόσες παραστάσεις. Λέμε τώρα. Μετά από τόσα οράματα. Για μια απελευθερωμένη τέχνη, χωρίς κλισέ και φόρμες. Ωραία, όλα αυτά τα σπουδαία που μου περιγράφεις διοχέτευσα τα στο γυαλί. Λες βρε Τόλι. Λες βρε Κωνσταντίνε. Απ' την άλλη, τη μισώ τόσο πολύ τη τηλεόραση, που έτσι μου έρχεται να ασχοληθώ μαζί της. Κατάλαβες. Όταν μας παρακαλάνε, δείτε μας και δείτε μας, είμαστε καλοί. Όταν έχουμε την ανάγκη τους, στον Κιάδα η Φλόρα. Μωρέ, δεν γνωρίζετε κανέναν άνθρωπο της τηλεόρασης να τον εβάλουμε μέσω. Τη χείρα. Αλλά αυτή θα κάνει το κάθε τι να μην την βρούμε. Είναι βέβαια και η κουντουρά του, που εσύ βέβαια την αντιπαθείς για προσωπικούς λόγους που εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Πώς το πες αυτό, βρε, η κιούγλικο πατάτες. Που εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Χαίστηκα μόνο τι σε βρίσκουν. Το άλλο για την κουντουρά του. Μωρλέ. Το γυαλί παν το ράγισεις, δεν μπορείς να το κολλήσεις. Ή το σφυγείς και μάτωνεις, ή το πετάς. Μπροστά μου. Άντε βρε, κοτζαμάν άντρας και να φοβάσαι. Καλά, εσείς πώς από τα άλλη μέρια μας. Α, ήμουν σε μια φιλενάδα με εδώ πιο κάτω στα Σπάτα και είπα να σας φέρω ένα γλυκάκι που μου κουράζεστε για να μας κρατάτε παρέα. Καλά, κυρία Φλόρα, δεν στο συζητάω, το στόμα μου ήταν τσαρούχια από τότε. Από τους καφέδες. Από γυράδο. Όχι, λέω. Να και που τρώω κερασό και μια κουλόβρη κοκό. Να σου πω, εδώ μέσα όλοι είστε έτσι. Να ξέρετε, τα φώτα ανοίγουν λίγο το χρώμα. Τι μου λίγο φωτά λες! Το μαρινάκι! Το μαρινάκι! Εκπομπή κάνει! Αχ, τι ωραία εκπομπή! Να σου πω ότι τη γράφω και στο βίντεο κιόλας! Τι θέτε! Α, τίποτα, τίποτα! Μια καλημέρα έτσι που πέρασε! Καλημέρα!
Τα σου! Τι γυρεύεις εδώ πέρα? Δεν κατάλαβα. Θα μας απογορεύσεις τώρα να βγούμε και από το σπίτι? Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ έχω δουλειά. Εσύ τι σκαρώνεις πάλι? Εγώ... εγώ ήρθα να δω πώς γίνονται τα γυρίσματα. Να δω κι εγώ μια φορά τι γίνεται πίσω από τις κάμερες. Της πουτάνας, Χρυσή μου, της πουτάνας. Καλά, εμείς θα τα πούμε στο σπίτι. Τόλοι ανεβαίνω λίγο στον Νικηφόρο και τα λέμε μετά. Okay. Καλημέρα σας, κυρία Κουτουράτη, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Μαρκορά. Καλά στην πούκλα μου! Καλά στο κορίτσι μου! Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Αχ, τι να κάνω κι εγώ, η Έρμη. Άντρα δεν έχω, άντρα. Ας τα πω άλλη φορά τα δικά μου με το Μένιο. Θέλετε κάτι? Ο καλέ μου πήγε το μυαλό σου. Όχι, όλοι καθόν στα γλυκά. Κοίταξε, καθόμουν στο σπίτι και βαριόμουν. Κι είπα μέσα μου, δεν πάω μέχρι εκεί να τα τσουντιο της Τσινετσιτά. Που όλο ακούω κι όλο δεν βλέπω. Να δω και το μαρινάκι μας που κάτι το θέλω. Σ' ακούω, λέγε. Εμπρότης, Νικηφόρε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σου στο πρόσωπό μου. Οχ, αυτή η πρόλογη της οικογένειας Μπαρκορά ποτέ δεν μου άρεσε. Και ενδευτέρης, θα ήθελα να σου πω ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος της. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου! Μόλις ξεκίνησες μια λαμπρή καριέρα. Καλά, καλά. Το όνομά σου θα γραφτεί με τα πιο φωτεινά γράμματα στα τηλεοπτικά περιοδικά ποικίλης ύλης. Τώρα μεταξύ μας, άσε ρε Νικηφόρε, εγώ ξέρω τι πάνε να κάνω. Το θέμα είναι τι πας να κάνεις εσύ. Ό,τι θέλεις, αγόρι μου. Ό,τι θέλεις. Ένα ουσκάκι. Θα πιούμε ένα ουσκάκι. Μα δεν πίνω. Παρντών. Έλεγα λοιπόν ότι θα ήθελα να έχω τον απόλυτο έλεγχο του καλλιτεχνικού αποτελέσματος του έργου. Θα τον έχεις, αγόρι μου. Θα τον έχεις. Δεν πρόκειται εγώ να επιτρέψω εκπτώσεις στο βωμό της όποιας θεαματικότητας. Α, θα με βρεις αρρωγό, αγόρι μου. Θα σου φέρω όποιον ηθοποιό ζητήσεις. Θα σε βάλω στην καλύτερη ώρα προβολής. Θέλεις μετά τη ρούλα, μετά τη ρούλα. Θέλεις να διακόψουμε τη ρούλα και να σε βάλω ενδιάμεσα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, όχι, προς Θεού τώρα, μην διακόψουμε το συνειρμό της γυναίκας, τον όποιο συνειρμό διαθέτει δηλαδή. Θα σου βάλω διαφημίσεις παντού, στις τάσεις, στα περιοδικά. Ακόμα και λεωφορείο θα βάψω για σένα. Θες να βάλω και τη φωτογραφία σου στο τρόλεϊ? Θα την βάλω, κανένα πρόβλημα. Σκηνοθέτηση βέβαια, Νικηφόρε, δεν είμαι φρουτοχυμός. Όσο για το οικονομικό, αυτό θα το κανονίσεις με την Τέννη. Να την πάλι η Τέννη μπροστά μου, είναι της μοίρας μου γραφτό. Άκουσα το όνομά μου. Της μοίρας μου το γραφτό που λέγαμε. Τι έχει πάλι ο κύριος? Συμφώνησε! Αύριο υπογράφουμε! Αγόρι μου! Αγόρι μου! Αγόρι μου! Σιγά, σιγά, σιγά! Αγόρι μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Από αυτή τη στιγμή αρχίζει η άλωση της ελληνικής τηλεόρασης από την οικογένεια Μαρκορά. Βάλε κάτι να πιούμε να το γιορτάσουμε. Μα δεν πίνει. Ναι. Χαίρομαι. Αλλά αυτό που με κάνει και χαίρομαι περισσότερο είναι που η Φαλκονέρα θα μείνει στην απέξω. Και εμένα δεν με νοιάζει καθόλου που θα μείνω στην απέξω και δεν θα βγω στην εκπομπή. Αν και εδώ που τα λέμε χρειάζομαι. Εκείνο που με ενδιαφέρει όμως είναι να βρεθεί η Μίνα μας. Ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο. Έκαλε τώρα, τι είναι για σένα? Ένα τηλέφωνο είναι. Καλά, θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Εγώ πώς νόμιζε λοιπόν ότι ήσασταν φιλενάδες με τη Μίνα? Εσύ κάνεις σαν να μην σε ενδιαφέρει καθόλου να βρεθεί. Όχι, μα τι λέτε τώρα, δεν... αφήστε μου το τηλέφωνό σας και... Το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου είναι. Έχεις! Το ξέχασα! Έτσι, εδώ πέρα σας ζαλίζουν τα φώτα, τα φώτα! Σας κάνουν και παθαίνετε διάφορα! Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Α, συγγνώμη, φεύγατε. Και όπως είπαμε, Μαρίνα μου, έτσι. Πάνω απ' όλα, η φιλία. Προπαντός, μα τι λέτε. Γεια σας. Τι έγινε, μωρή, τι σε ήθελε? Ήθελε να μεσολαβήσω να πάει στην εκπομπή της Σοφίας για τη Μίνα. Ας το διάλογο. Αυτό ήθελα να της πω κι εγώ, αλλά τέλος πάντων κρατήθηκα. Και τι θα κάνεις? Θα πάω, τι να κάνω, θα την πάω έτσι εκεί να τελειώνουμε. Δεν είμαστε να βάζουμε κι άλλα φουρνέλα στο κεφάλι μας. Με το άλλο το φουρνέλο εκεί μέσα, τι θα κάνουμε? Καλά που μου το θύμισες. Αύριο έχουμε να πάμε στο γιατρό για την έκτρωση. Ρε Μάρι, το όλη τελείωσε. Λοιπόν, και πρόσεχε, δεν θέλω σπασίματα στη μέση. Oh. Θα είσαι ο πατέρας του παιδιού. Άρε Κωνσταντίνε, μέχρι και πατέρας θα γίνω για πάρτι σου. Παρακαλώ. Ναι, η κυρία Μαρκορά. Και Μπαρμπαρίτσας, ναι. Τι πράγμα? Ποιον χάσαμε? Μα τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Άστο ρε! Άστο ρε! Ποιος είναι το ποιος? Ναι, μάλιστα! Ναι! Μάλιστα! Φλόρα Μπαρμπαρίτσα, εγώ είμαι! Τι λάθος, καλή, τι λάθος! Α, το παιδί από εδώ είναι Αλβανός. Δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει ελληνικά και το παίρνει. Ναι, τι? Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Πότε? Την επόμενη Δευτέρα! Τόσο γρήγορα! Αχ,
κόσμος, πάντα. Ναι, γεια σας. Τάσου. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά? Αφού δεν σηκώσεις τον κόνο από την καρέκλα να ψάξεις, θα τη βρω μόνη μου τη μήνα. Και αυτή τι ήταν, τι θέλανε? Αυτή είναι από αυτούς που θα με κάνουν να τη βρω. Δηλαδή είναι από την εκπομπή Χαμένη στην Πόλη. Και θα πάμε. Θα πάμε ποιοι? Βασικά, εγώ και ο πτέραρχος. Και κάποια στιγμή θα βγεις κι εσύ να μιλήσεις. Α, δεν είσαι με τα καλά σου εσύ. Για πάρε τηλέφωνο αμέσως και εκείνος να το ακούς. Πάρε τηλέφωνο αμέσως και πες ότι μετάνιωσες. Όχι, δεν νομίζω ότι μετάνιωσα. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επέμβαση. Όχι, το λέω γιατί η απόφαση που παίρνετε είναι πολύ σοβαρή. Σκάσε, Αποστόλη. Όχι, δεν σκάω. Κάτι θέλει να πει. Όχι, τίποτα δεν θέλει να πει. Αποστόλη, είπα σκάσε. Εγώ να σκάσω, να το ξέρεις. Αυτό πας να κάνεις είναι έγκλημα. Αποστόλη, τα είπαμε αυτά. Είστε σίγουροι λοιπόν, προχωράμε. Ναι. Όχι. Όχι. Τι όχι, παιδί μου. Εγώ δεν θέλω να το ρίξεις. Εσένα δεν σου πέφτει λόγος. Εμένα. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν πέφτει λόγος στον πατέρα. Θες να τα πάρω τώρα? Δεν πέφτει λόγος στον πατέρα, μην τα πάρει τώρα. Αποστόλη, σκάσε, μην τα πάρω εγώ τώρα. Λοιπόν, σου είπα μια κουβέντα πριν. Εμένα μπορείς να μου πεις τα πω στη μανούλα μου. Που περιμένει πώς και πώς να γίνει από μένα γιαγιά. Το μόνο της αγόρι με βρε. Από μένα περιμένει να σώθει το σιδερατέικο. Τώρα σώθηκε. Την ακούτε, γιατρέ μου? Την ακούτε? Μια γυναίκα είπα να αγαπήσω κι εγώ. Μια γυναίκα. Πέρασα από δύο γάμους. Τόσο μικρός? Ναι, είχε αυξημένες αντρικές ορμόνες, δεν τον κρατάγαμε. Τα χάσα όλα, γιατρέ μου. Τα χάσα όλα. Και λεφτά και ηθικό και εμπιστοσύνη στις γυναίκες. Έγινα έρμεο της κάθε τσούλας. Και τώρα τη βλέπετε τι πάει να κάνει. Πάει να σκοτώσει το γιο μου, καταλάβατε? Πόσο πια να αντέξουν οι αντρικοί μου όμοι? Κλαδάκια είναι και θα σπάσουν. Αποστολή, δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Δεν τον ενδιαφέρει το γιατρό. Θα πάμε σπίτι και θα τα πούμε για τα καλά. Όχι, τώρα να τα πούμε και καθαρά. Πες το καθαρά, κυρία μου. Δεν με θέλεις για πατέρα του παιδιού σου, διότι αμφισβητείς την αντρικότητά μου. Αποστολή, βγες έξω. Εγώ να βγω, κυρία μου, έξω, αλλά πες το και εσύ καθαρά. Με θεωρείς κότα λιρά. Λοιπόν, και εγώ, με το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος, απαγορεύω να γίνει αυτή η έκπρωση. Αποστολή! Σας παρακαλώ. Να ηρεμήσουμε λίγο! Να ηρεμήσουμε λίγο! Το λέει και η επιστήμη, να ηρεμήσουμε λίγο! Λοιπόν, εγώ πάω έξω να φέρω καφέδες, να ηρεμήσουμε λίγο. Πρόσεξε καλά, κακομοίρα μου. Πρόσεξε καλά, στο ξαναλέω και σένα! Μην κάνεις καμιά μαλακία μέχρι να γυρίσω, θα σε σκοτώσω! Τι θα κάνεις? Θα σε σκοτώσω! Αυτή τη φορά δεν την κλειτώνεις, θα... Παρήμα! Σιγά, σε φοβηθούμε! Δεν μπορείς πια να με πειράξεις. Με προστατεύει τηλεόραση. Έτσι και κάνεις κάτι σε προσκεκλημένη ζωντανή εκπομπή, σε έφαγε το μαύρο φίδι. Θα σε φάει! Παρακαλώ. Έλα, Τόλη. Η αδερφή της αδερφής Τερέζας. Φτάσου. Ναι, αλλά τι σημαίνει? Τι πράγμα? Εντάξει, θα έρθω. Ναι, σε 20 λεπτά θα είμαι εκεί. Σε 20 λεπτά, τόσο γρήγορα? Γιατί να το καθυστερούμε? Εσείς είστε έτοιμοι? Ναι, μόνο να μην κοιμήσετε καλά. Μη φοβάστε. Να βλέπετε, γιατρέ μου, φοβάται. Και ποιος φοβάται, γιατρέ μου? Όποιος δεν είναι σίγουρος για αυτό πάει να κάνει. Αποστολή σε χειρουργείο πάω. Δεν πάω πρόβα στη μοδίστρα. Λογικό δεν είναι να φοβάμαι? Σας παρακαλώ, γιατρέ μου, μπορείτε να μας αφήσετε λίγο μόνος? Μόνο λίγο. Έτσι μήπως μπορέσω και τη μεταπίσω. Σε παρακαλώ, Αποστολή, μην το κάνεις πιο δύσκολο. Αφού τη βλέπετε, το έχει πάρει η απόφαση. Γιατί δεν την αφήνετε να πάμε για νάρκωση? Νάρκωση, πώς το πάτε? Νάρκωση. Τι λέτε, καλέ, που θα σας αφήσω εγώ να πάτε για νάρκωση? Αποκλείεται, θα την αφήσετε να κοιμηθεί μόνη της. Εγώ αυτές τις νάρκωσες τις τρέμω. Αποστολή! Μην ανησυχείτε. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείτε, Αποστολή, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Σκάσε και εσύ, τσούλα. Και δεν μου λέτε, γιατρέ μου, θα υπάρχει κι άλλος άντρας μες στο χειρουργείο? Ναι, ο αναισθησιολόγος. Καλά το είπατε, ο αναισθησιολόγος. Λοιπόν, κι εγώ αποκλείεται να σε αφήσω με δύο άντρες μόνη σου μέσα στο χειρουργείο και γι' αυτό δεν δίνω την άδεια. Δείτε να μπούστηρε! Αποστολή, δε σκάσε. Σας παρακαλώ, γιατρέ μου, βγάλτε τον έξω. Μα καλά, τι σας πειράζει? Τι μας πειράζει? Ναι. Που θα βλέπετε τη γυναίκα μου ξεβράκωτη με ανοιχτά τα πόδια και δεν με πειράζει. Και καλά για σας, κυριέ μου. Ξέρω ότι δεν είστε του γούστου της, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τον άλλο τον κύριο όμως δεν τον ξέρω. Σκάσε, αγάπη μου, αφού την ξέρεις την παθολογική μου ζήλια, αγάπη μου! Μα τι είναι αυτά που λέτε? Γιατροί είμαστε, τόσα σώματα βλέπουμε καθημερινά! Ναι, αλλά όχι της γυναίκας μου, διότι εμείς, κύριε, κάτω στην Καλαμάτα το έχουμε διαφορετικά, κύριε. Όποιος δει μια γυναίκα γυμνή, κύριε, πρέπει να την παντρευτεί ή να πεθάνει, κύριε! Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να την παντρευτώ, κύριε! Τότε θα πεθάνετε, κύριε! Δεν σταματάς τις μαλακίες, κύριε! Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Ποιος είναι? Γιατρέ, είναι έξω κάποιος κύριος Μαρκοράς. Μόλις ήρθε. Ποιος? Καλησπέρα. Σας. Τολί, τι θέλει αυτός εδώ? Καλησπέρα σου, παιμωρεί ο άνθρωπος. Μην γίνεσαι γαϊδούρα. Ο κύριος? Ο κύριος είναι φίλος του κυρίου. Κυρίου Μιχέσο. Ναι, είναι ένας φίλος δικός μου, ο οποίος έμαθε για μένα έτσι. Μαρίνα μου, ανησύχησε και ήρθε. Για σας. Για ποιο λόγο? Μην γίνεσαι αδιάκριτο τώρα, εντάξει. Εσύ το λέει, είσαι εντάξει. Προς το παρόν, ναι, αλλά από αύριο δεν εγγυώμαι τίποτα. Έτσι το λέει. Ό,τι πει εσύ, καρδιά. Καληνύχτα, καρδιά μου. Μα πού πάτε? Ρωτήστε τον κύριο. Όχι τον άλλο κύριο. Καληνύχτα. Πειράζει που δεν καταλαβαίνω τίποτα! Τόλι, πειράζει που θα συμφωνήσω! Κοιτάξτε, παιδιά, ένας-ένας θα συνεννοηθούμε, ένας-ένας με τη σειρά. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε μου, δίνετε τη σειρά σας γιατί έχω διπλοπαργάρια έξω. Έλα.
τώρα που τα καταλάβατε όλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην βγάλετε τη σημεία. Ποιος σας είπε ότι κατάλαβα? Ο κύριος. Ναι. Ο φίλος μου. Ναι. Δηλαδή. Ξέρετε, δεν είναι απλός φίλος μου. Τι είναι? Ο δεσμός μου. Παράνομος βέβαια, αλλά είναι ο δεσμός μου. Και εσείς, η Μαρίνα του αυτό? Έτρων εκάτερων. Μάλιστα. Η Μαρίνα είναι για το σπίτι, ο κύριος είναι. Για το αυτοκίνητο. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και με ζηλεύει παθολογικά. Mm. Καταλάβατε. Γι' αυτό και δεν θέλω να μάθει σχέση με τη Μαρίνα. Καταλάβατε, με ζηλεύει παθολογικά. Αν μάθει για εγκυμοσύνες και τέτοια, θα με σφάξει. Και εσείς γιατί θέλετε να κρατήσετε το παιδί? Έτερων εκάτερων. Mm. Το παιδί θέλω να το κρατήσω, αλλά δεν θέλω να το μάθει ο κύριος. Κατάλαβα, θέλω να μείνει κρυφό. Α, τώρα κατάλαβα γιατί η Μαρίνα δεν θέλει να κρατήσει το παιδί σας. Για πείτε μου. Σου λέει. Αφού ο πατέρας του παιδιού είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ, πώς θα φέρω το παιδί του στον κόσμο? Ακριβώς αυτό. Ε, μπράβο. Αλλά τώρα πρέπει να πάω έξω. Μάλιστα. Γιατί σας είπα είναι. Θα με σάξει. Ναι. Εγώ. Τι συμβαίνει ρε Τόλι, τι έκανε αυτή εδώ? Αυτή τίποτα, εγώ έπαθα μια κρίση κακοήθους υπέρτασης. Με φέρανε ξαφνικά να μου κάνουν μια ερμηστική έννηση. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί δεν είχα ποιο να με κουβαλήσει. Αλλά ήρθε ξαφνικά η Μαρίνα και σε πρόλαβε, πάμε τώρα. Και γιατί έφυγες σαν τρελή μόλις με είδε? Πώς? Λέω γιατί έφυγες σαν τρελή. Δεν καταλαβαίνεις ρε παιδί μου, τώρα ενοχλήθηκε. Και να βοηθά λίγο. Ρε παιδί μου, σου λέει τόσα χρόνια φίλη και στην ανάγκη παίρνεις τον άλλον. Ζηλίτσες τώρα, καταλαβαίνεις. Πάμε τώρα. Γιατί εμείς δεν είμαστε φίλοι? Μωρέ, είμαστε, αλλά πάμε τώρα γιατί μου ξανανεβαίνει η μικρή μου. Ρε, είσαι σίγουρος? Τι λέμε τόση ώρα, τι λέμε? Όχι, το λέω που στην αρχή σου είχαν πει όχι για την εκπομπή. Πώς άλλαξαν γνώμη? Στην Ελλάδα ζούμε, μωρή, ξύπνα! Άμα βάλεις μέσον, όλα γίνονται. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τους εμπόρους των ναρκωτικών? Όλοι έξω είναι. Έχουν καταντήσει περισσότεροι και από τους φαρμακοποιούς. Δηλαδή τους τηλεφώνησε η κουντουρά του. Ναι, που κακό χρόνο να έχει, έκανε και κάτι σωστό. Και αύριο το πρωί θα πας? Αύριο το πρωί έχω ένα ενημερωτικό meeting με τη Σοφία, τη παρουσιάστρια, ξέρεις. Μιλήσαμε προσωπικά. Α, πολύ καλό κορίτσι, γράφει το τσάο. Τόσα λεφτά παίρνει και τα χαλάει όλα στις φιλανθρωπίες, σου λέει. Άνθρωπος του Θεού, Μαρία. Ξέρεις, έγραφε και το yes για αυτή, βέβαια. Έχει, λέει, υιοθετήσει 5 αγοράκια από τη Σερβία. 20 με 25 χρόνο και μένουνε μαζί της. Φωνάζει ο καλός άνθρωπος, Μαριάνθη. Φωνάζει. Ναι. Α, δεν είναι εδώ. Πού ξέρω εγώ που έχει πάει? Νομίζεις πως μου δίνει λογαριασμό? Ναι, άντε, σταμάτα, κλείσε τώρα για να μην πληρώνεις και υπεραστικό από τον άλλο κόσμο. Εσύ να πας, μωρία, σύχτηρ! Και κοίτα, να δώσεις και χαιρετισμού στον παλιό σου αγαπημένο, τον Κιουταχή. Σύχτηρ, κότα. Η Χείρα. Ναι, πανάθεμα το πτώμα της. Το παιδί ήθελε. Ποιο θα ήθελε, μορτό σιγάλα? Που εδώ που τα λέμε, ο μόνος που της γλίτωσε είναι. Γιατί βλέπεις, είναι Παναθηναϊκός, η μπαμπόγρια. Καλώς τον. Φλόρα, θες να τα ακούσεις? Είπα, παιδί μου. Έτοιμήσουμε. Χειρότερα. Λοιπόν, όλοι στα σπίτια σας, θέλω να κοιμηθώ. Τόσο νωρίς. Έπαθες κάτι? Τι να πάθω, μωρέ, τι να πάθω? Νομίζω δεν κατάλαβα τι έγινε. Τι κατάλαβες δηλαδή? Μου φέρες τον κολλητό σου, Φάντη Μπαστούνη, να τον δω να ταραχτώ και να κολλώσω να κάνω την έκτρωση. Σωστά! Πόσο Ιούδα η Καριώτη! Κοίτα, δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όχι, απλώς έμαθα ότι κάνουν προσφορά δύο αποξέσεις. Η μία δώρα και ήρθε να κάνει μία απόξεση. Στο μυαλό του μπας και του φύγει ο ιός της μαλακίας. Εντάξει, δίκιο έχεις, αλλά εγώ για σένα το έκανα, για το καλό σου. Για μένα το έλεγες, για το καλό μου. Τα ίδια έλεγε και ο Αρσένης στους μαθητές και του κάνει το Υπουργείο Αβουλιέρα. Προσπερνώ το αντικυβερνητικό σου σχόλιο, αλλά μπορείς να κάτσεις παρακαλώ κάτω, να στρώσεις τον κόλο και να μ' ακούσεις. Γιατί, τι έχεις να μου πεις? Λοιπόν, κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να σκεφτείς. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο άστο καλύτερα, απλώς κλείσε τα μάτια σου. Είναι πρωί, ο ήλιος λάμπει, εσύ κάθεσαι εδώ. Πού εδώ? Εδώ, μωρέ, στον καναπέ, στην πολυθρόνα που θες, με διακόπτεις. Γιατί δεν έχω δουλειά? Α, μη με διακόπτεις, σου λέω. Λοιπόν, κάθεσαι εδώ και έχεις ανοιχτή την τηλεόραση στην Ελένη. Λάθος πάει, φαντασίως, τέλος πάντων συνέχισε. Και ξαφνικά, την ησυχία για τη γαλήνη πρωινού, τη διακόπτει ένα γλυκό κλαματάκι. Το λύκο, αυτό το πιάσα. Ξαφνικά εσύ πετάγεσαι, το παίρνεις αγκαλιά, αυτό σου κοιτάζει, χαμογελάει, γιατί τα μωρά ξέρεις από τη μυρωδιά καταλαβαίνουν, ε? Και ξαφνικά η μέρα σου γίνεται πιο φωτεινή με το γλυκό του χαμόγελο. Πώς θα ακούς μέχρι εδώ? Σε διαφήμιση του Γκαζολί. Μη μου πηδάς τη φαντασίωση, εντάξει? Τι λες, αγάπη μου, το στη Disney δεν γίνονται αυτά. Άκου χαμόγελα και αηδίες. Ναι, παιδί μου, ναι. Και το κάθε του χαμόγελο θα το περιμένεις σαν καινούριο τραγούδι του Πάριου. Και καλά να του Πάριου, μην τη στανίσει. Κόφτο, εντάξει. Και στο κάτω-κάτω, αυτό το παιδί πρέπει να είναι στον κόσμο και για ένα ακόμα σημαντικό λόγο. Για ποιον? Διότι είναι το προϊόν ενός μεγάλου έρωτα. Μόνο που ο έρωτας χρεοκόπησε και το προϊόν δεν το καλύπτει η εγγύηση. Αυτός αγαπάει, μωρή, πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Μη μου αλλάζεις εμένα την κουβέντα, εντάξει, για το παιδί λέγαμε. Ναι, γιατί το παιδί είναι άσχετο του πατρός. Βρε, λίγο είναι ένα παιδί από ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο. Σιγά το βασίλειο.
Νίτερ Λάγκα. Το ότι σε έκανε σχεδόν άνθρωπο λίγο είναι που πριν το γνωρίσεις νόμιζες ότι η Βοσνία είναι μοντέλο από τη Σουηδία. Στο είπα ο κόπανος, τώρα θα δει. Κάτσε κάτω μου, θα μιλήσει και από πάνω. Που πριν σ' αναλάβει ο άνθρωπος, όλη σου ζωή ήταν μόνο shopping at fucking. Το fucking συνεχίστηκε, εντάξει. Βρε χαμένη, ξέρεις πόσες γυναίκες θα ήθελα να είναι στη θέση σου. Όλες. Πάρτα μισθά χρωστάω. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ξέρεις πόσες δόλες εκεί έξω δίνουν αγώνα καθημερινά για να αποκτήσουν αυτό που εσύ πετάς ελαφρά την καρδία. Μαμούνια! Πότε θα μα τη μιλήσει και από πάνω. Μια φορά σου δόθηκε ευκαιρία να μα αποδείξει ότι αξίζει πέντε πράγματα παραπάνω, ότι έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό σου εκτό από τα σκατονούμερα τη HB. Και τι κάνει. Τι κάνει, αυτό κάνει. Που μου κοβώσουν να παίξει και την Αντιγόνη. Η αληθινή πρόκληση, κυρία μου, δεν είναι να παίξει την Αντιγόνη. Να φέρει αυτό το παιδί στον κόσμο και να το μεγαλώσει. Και μαζί με αυτό να μεγαλώσει κι εσύ. Εκεί δείξε μα λοιπόν ότι δεν αξίζει να φας πόρτα τη ζωή. Κατάλαβε. Αν έχει 600, κάτω. Ωραία, δείξτε μα λοιπόν και μα πρίσει τα δικά μα. Άντε πια. Καλημέρα. Ελάτε, τεραρχέ μου, ελάτε. Μεσημεριάσαμε. Έκανα μερικά τηλέφωνα σε κάτι συναδέλφους να με δουν μεθαύριο στην εκπομπή. Μα είναι τώρα ώρα για αυτά. Εδώ έχουμε το δράμα μας, τεραρχέ μου. Τους τηλεφωνάτε το μεσημέρι, όπως θα κάνω κι εγώ. Τι ώρα μας περιμένει η κυρία Σοφία. Έπρεπε να είμαστε ήδη εκεί πέρα. Αχ, μήνα μου. Εμείς γνωρίζουμε διάσημους κι εσείς εκεί έξω, χαμένοι. Έλα, Φλόρα, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, που εγώ δεν έχασα νύφη. Κόρη έχασα. Φίλη δεν λέω καλύτερα. Τι έγινε, Φλόρα, τεράρχε. Αχ, αγοράκι μου, ξυπνήσες. Εμείς πρέπει να πάμε με τον πτέραρχο στην εκπομπή της Σοφίας. Το ξέρεσες. Α, πού να το ξεχάσω αυτό, Φλόρα μου. Πως έχω και τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Κοίταξε, έλα, αγοράκι, να πιεις το καφεδάκι σου. Σου έχω και παξιμαδάκι. Πολύ βαριά το πήρε. Δεν έχει όρεξη για τίποτα. Πού να μου μείνει όρεξη, Φλόρα μου. Μήπως κατεβαίνει τίποτα κάτω. Το ξέρω, βαρύ μου, το ξέρω. Βαριά το πήρε. Εμένα θα μου πεις. Μήπως, Κωνσταντίνε, να ερχόσουν και εσύ μαζί μας. Πού? Στη κυρία Σοφία. Να το κανονίζαμε να βγεις και εσύ στην εκπομπή. Α, όχι, πτεραρχέ μου. Είπαμε, δεν τρώω αδίκημα, με υποφέρω. Αλλά μην φτάσουμε και μέχρι εκεί. Όχι και για τέτοιες γελιότητες. Γελιότητες, βρε, να βρούμε τη μοίρα μας. Έμα είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να παρακαλάμε τον κάθε αργόσκολο να μας πει μήπως την ώρα που έπινε τα ουζάκια του είδε τη μοίρα να περνάει από μπροστά του. Ώστε δεν είναι σοβαρό, ε! Όχι, βέβαια. Και όσο μεγάλο και αν είναι ο πόνος μου που είναι, θέλω να το πιστέψετε αυτό. Είναι δικαίωμά της να εξαφανιστεί, αφού το ήθελε. Και όλες αυτές οι παροδίες με τις εκπομπές είναι η πλέον βίαιη καταπάτηση της ελευθερίας του ατόμου. Όταν βρει αυτό το άτομο το κουτούπονες, δεν κομμάσουνε για την καταπάτηση της ελευθερίας του. Κωνσταντίνε! Τα σου πάρ' το πίσω τώρα! Κωνσταντίνε! Να σας εξηγήσω. Είχατε προγαμιαίες σχέσεις. Α, όχι πολύ. Λίγο. Να φανταστείτε κάθε δεύτερο Σάββατο κι αν. Καλημέρα. Ήτανε καλημέρα. Τώρα! Τι βλέπω, έχετε μάζεψει τα καπί, βάλανε πούλμαν για τα μέγαρα. Μα τι λέτε, κυρία Μαρκονά, πάμε στην εκπομπή, στο χαμένο στην πόλη. Μήπως και βρούμε τη μήνα μας. Μακάρι, μακάρι, αν με χρειαστείτε τίποτα, πάρτε με τηλέφωνο, θα έχω τηλεφωνητή στο σπίτι. Ευχαριστώ, αλλά αφήστε αυτό το βάρος να πέσει στους δικούς μου όμως. Να, λέω, αν δεν βγάλετε άκρη με τη Σοφία, έχω κάτι φίλους στον τροχό της τύχης. Μπορεί να μην βρείτε κόρη, αλλά να βγάλετε αμάξι. Μπομπού! Τι είναι αυτά που λες, Πλούπη? Μα με πτέρερχέ μου! Και αφήστε τη σκατόγρια στον τάφο της. Στα τσακίδια. Μπέλη, πώς και τέτοια κέφια πρωί-πρωί? Είναι να μην έχω κέφια. Ο γιος μου δέχτηκε να σκηνοθετήσει την πρώτη τηλεοπτική παραγωγή της Μανούλας και... Α, έχουμε και αυτό. Και έχουμε χιλιάδες πράγματα να συζητήσουμε. Δεν μπορώ τώρα, άλλη φορά, άλλη φορά. Άστα, δεν μπορώ και δεν μπορώ. Καταρχήν, πήγε ένα ραντεβού με τη Μάρα. Ποια είναι αυτή? Η σεναριογράφος της σειράς. Αχού, είναι απαραίτητο τώρα αυτό? Είναι δυνατόν να μην είναι απαραίτητο? Είναι δυνατόν να προχωρήσω χωρίς αυτό το στοιχείο? Μα επιτέλους εσείς θα μου βγάλετε τη δουλειά μου. Καταλαβαίνετε ότι εδώ κάνουμε ποιότητα. Δεν είμαστε σαν τους άλλους δύο. Καλά, με συγχωρείτε. Μήπως να φωνάζαμε κι άλλους συγγενείς? Ποιους άλλους, μαντάμ? Δεν το κάνουμε πέρα. Μπούγιο, θα το κάνουμε. Σαν τους άλλους δύο. Συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, μια που το δείξατε το θέμα, μήπως έχετε. Στο σπίτι σας καμιά πεταχτούλα. Πεταχτούλα? Όχι. Κανέναν θείο σακάτι? Όχι, όχι. Για ψάξτε καλύτερα, πτεραρχέ μου. Κανέναν ξάδελφο του τραβεστή? Τραβεστή? Μα δεν νομίζω. Έχετε εσείς τίποτα? Αχ, θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω, αλλά σε τραβεστή όχι, δεν έχουμε. Καμιά χαλοκαμένη γιαγιά? Αχ, πέθανε πέρυσι. Πέθανε. Τι κρίμα να το ξέρα. Μα όχι, ρε παιδιά, είμαστε και άτυχοι να πάρει. Διάολος να πάρει. Τέλος πάντων, θα βολευτώ με εσάς. Λέτε να το βρούμε το κοριτσάκι μας. Κοριτσάκι ψάχνουμε? Την κόρη μου. Κόρη σας.
Ακούστε, κυρία μου. Η κόρη σας... Α, όχι, δεν καταλάβατε. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Ω, πολύ ενδιαφέρον. Το ότι δεν είμαστε παντρεμένοι. Αυτό δεν μου το είπατε. Υπέργυροι γονείς, ανήπαντροι, ψάχνουν να βρουν την κόρη τους που δεν άντεχε άλλο την κοινωνική κατακραυγή. Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό, γράφε. Μα δεν έχουμε καμία σχέση μεταξύ μας. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν θα μου πείτε εσείς τα προσωπικά σας. Εδώ δεν κάνουμε εμείς κυτρινισμό όπως κάνουν οι άλλοι δύο. Εδώ είμαστε στη σοβαρή εκπομπή και προχωράμε επί της ουσίας. Θα μπούμε βεβαίως και στα σπίτια σας, αλλά θα μπούμε διακριτικά. Τι λέτε, κυρία Σοφία μου, θα τη βρούμε τη μήνα. Ποια είναι αυτή πάλι, κι άλλοι ψάχνουμε. Όχι καλέ, αυτή είναι η χαμένη. Τι λέτε, θα τη φέρουμε πίσω. Σημασία έχει, κυρία μου, να φέρουμε νούμερα. Όλα τα άλλα βρίσκονται. Τη μήνα να βρίσκαμε. Επίσης, θα κάνετε ό,τι σας πω εγώ και οι συνεργάτες μου. Ό,τι πείτε. Αυτό έλειπε, να γίνει ότι δεν μπούμε. Ακούστε, κυρία μου, σε αυτή την εκπομπή μεγάλο ρόλο παίζει ο παράγων άνθρωπος. Πια στη γόβα, δε μαλάκα. Στο διάλογο εκεί πέρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα σαν τους άλλους δύο. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, μεθαύριο στην εκπομπή σας θέλω να είστε ένα βήμα πριν τον τάφο. Όχι, Παναγία μου. Τι, όχι, Παναγία μου. Είπες όχι, Παναγία μου! Τι θέλεις, Μωρή, δηλαδή! Να μου έρθεις εδώ! Να σου βρω την κόρη και να είσαι και χαρούμενη! Ε! Θες να είσαι ευτυχισμένη! Αυτό σου πω! Πρόσεξε καλά, ε! 3.500 κόσμος περιμένει στη λίστα αναμονής! Εντάξει! Μα δεν είπαμε τίποτα! Αυτό σου έλειπε και να πεις! Α, ακούσε εκεί! Και τα ρούχα! Τι έχουνε τα ρούχα! Με αυτά τα ρούχα θα μου έρθεις! Όχι, καλέ! Εγώ είχα ράξει ένα τεφιεδάκι για το γάμο, μούρλια! Όλο κοκκό εδώ πάνω, 10 τσαχπινιές εδώ στα βοχά, η φούστα έτσι διάφανη, για να... μαζί με τη Μαρία... Τι το πέρασαμε εδώ, μαντάμ! Δεφιλέ τη σύλλαξη του Δαριώτη! Ε, που θέλει να μου βάλεις και τεφιεδάκι! Λοιπόν, δεν έχεις τίποτε φτωχικό, εδώ είναι λαϊκή εκπομπή! Με τι θα έρθω, καλέ, με την ποδιά της κουζίνας! Ε, φτωχικό, καλά τσαρχωμένο, καμιά αντίκα! Εσύ. Καλά, εγώ θα φορέσω την παλιά μου τη στολή. Τι στολή? Πτεράρχο. Δεν κάνει πτεράρχος. Είναι υψηλόβαθμος. Κανένα σμηνία, κανένα λοχεία δεν έχεις. Θα κοιτάξω. Επίσης, μην ξεχνάμε. Κάθε φορά που θα βγαίνει τηλεφώνημα στον αέρα, πιάνουμε σφιχτά τα χέρια και τα σφίγγουμε τα χέρια έτσι, για να μπορούμε να έχουμε κοντινό στα χέρια. Και επίσης, εάν σας έρθει να κλάψετε, παρακαλώ, μην κρατάτε τη συγκίνησή σας μέσα. Βγάλετε τη συγκίνηση έξω, διότι στο διάλογο το κλάμα είναι το επιθυμητό, κύριε μου, καταλάβαμε. Εμένα και με συγχωρείτε, μου είναι δύσκολο το κλάμα. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν ειδικά κολλήρια, μακιγιές. Θα σας φτιάξουμε κούκλα, κούκλα. Εδώ σας έχω φωτογραφίες της από εκδρομές. Εδώ είναι στο σχηματάρι. Είναι κούκλα. Εδώ είναι τα βαφτίσια της. Πεταχτούλα και ομοδοφούλα. Η ταυτότητά της. Θα μας στείλετε ανθρώπους βάθης φιλής συγκρούκα. Από εκεί θα έχει καταλήξει. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε. Πιάσε. Μα τι λέτε, καλέ. Δικηγόρος άνθρωπος. Δικηγόρος είναι. Από τις καλύτερες. Όχι που είναι παιδί μου. Ακούω να σου πω, σημείωσε. Θα βγάλουμε σε παράθυρο Γιαννόπουλο του Πακιώτη. Θα τους βάλουμε δίθεν να μιλήσουν για τη συνάδελφο και αυτοί θα πλακωθούν. Πιστεύετε ότι οι δύο κύριοι θα βοηθήσουν? Εμένα οπωσδήποτε. Λέτε να έχει καταλήξει στο πεζοδρόμιο. Θυμάμαι εκείνη την εκπομπή σας για τη 14χρονη από το Βαρθολομιό. Δεν ήταν δικιά μου εκπομπή εκείνη, κυρία μου. Τη άλλη ήταν, ε. Συγγνώμη, σα μπερδεύω. Μου είχε κλέψει την υπόθεση μέσα από τα χέρια, η σκρόφα. Αλλά πάντοτε τέτοια ήταν. Τα ίδια δεν έκανε και στον άλλον. Σα παρακαλώ, ηρεμήστε. Επίσης, για την επανένταξή της υπάρχει ένας ψυχολόγος, τον οποίο πρέπει να δει η κοπέλα. Θα πάει δηλαδή 15 με 10 φορές στο ιατρείο του. Θα της κάνει μια έκπτωση, δεν είναι τίποτα της εκπομπής. Ευχαριστούμε, είστε πολύ καλοί. Ε, όχι σαν τους άλλους δύο. Και λοιπόν, πριν σας αφήσω, μην ξεχάσετε να αφήσετε στο Νίκο μερικά τηλέφωνα γνωστών για να κάνουμε κάποια βίντεο με την κοπέλα πριν πάει στο μοναστήρι. Δεν είναι καλό γρήγορο. Αχ, κοριτσάκι, μάγεσες με αυτόν τον αντίχριστο που έμπλεξες. Μην βιάζεστε, κυρία μου, μπορεί να είναι και νεκρή. Χριστέ μου! Αυτό είναι! Αυτή είναι η επιθυμητή φωνή και αυτός είναι ο τόνος που χρειαζόμαστε, μαντάμ. Σας δείσω καταπληκτική. Φτούσες, και πριν τελειώσουμε, πρέπει να δούμε τον άνθρωπο που την είδε για τελευταία φορά. Η παρουσία του θα είναι σημαντική. Τον άνθρωπο που την είδε για τελευταία φορά. Και τι σημασία έχει που την είδα εγώ για τελευταία φορά? Πώς δεν έχει. Εσύ θα μας πεις πως ήταν η Μίνα εκείνο το βράδυ. Καλά ήτανε. Ναι, για να θυμηθώ. Ναι, ναι, καλά ήτανε. Και τι έγινε? Ε, τα είπαμε, τα ήπιαμε, τα χορέψαμε και μετά φύγαμε. Όλες μαζί? Όχι, αφήσαμε τις κοπέλες κάβα. Ναι. Είσαι βέβαιη πως έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα? Ε, ναι, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε.
Νομίζω ότι κάτι θέλω να κρύψω. Όχι, καλή προς Θεού. Α, γιατί εγώ δεν έχω κρύψω τίποτα. Ωραία, λοιπόν, αφού δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, θα βγεις μεθαύριο στην εκπομπή να βοηθήσεις να βρούμε τη φιλενάδα σου. Ή μήπως δεν ήταν. Ω, ήταν και πολύ καλή, μάλιστα. Α, και όποιος τολμήσει να βγει να πει το αντίθετο, να του βγει το μάτι. Καλά, καλέ, μην κάνεις έτσι, σε πιστέψαμε. Μόνο που ξέρετε, στην εκπομπή της Σοφίας δεν θα μπορέσω να έρθω γιατί είναι ανταγωνιστικό το κανάλι και ξέρετε, είναι θέμα δεοντολογίας. Ορχές τη δεοντολογία. Αν τα κανονίζω εγώ επάνω με το θείο. Θείο δεν το λέτε. Θα είσαι κανένα πρόβλημα να βγεις στην εκπομπή. Άμα το θέτετε έτσι, όχι. Εντάξει. Τι εντάξει, βρε, τι εντάξει. Τρεις ώρες τώρα προσπαθώ να βγάλουμε μια άκρη και εσύ εκεί, στον κόσμο σου. Μπουμπού! Παιδί μου. Είπαμε, θα τα συνεννοηθούμε αυτά. Έχουμε καιρό. Δεν έχουμε καθόλου καιρό. Ξέρεις τι απαιτήσεις έχει ένα σύριαλ. Πρέπει να κανονίσεις τα οικονομικά, να κλείσεις τους ηθοποιούς, να κλείσεις μετά άλλους αν πλακωθείς με τους πρώτους, να δούμε τους χώρους των γυρισμάτων, αν υπάρχει κάτι δύσκολο να το κόψουμε, να συναντηθείς και με τη Μάρα και τα σενάρια. Άντε πάλι αυτή η Μάρα. Μα πρέπει, χρυσό μου, η κοπέλα μου το είπε καθαρά, κυρία Ντένη μου είπε. Πρέπει να μιλήσω με το σκηνοθέτη. Αν δεν θέλεις πάλι, πολύ ευχαρίστως να συνεννοηθώ εγώ. Όχι, όχι, προς Θεού. Κανόνισε μια από αυτές τις μέρες να συναντηθούμε. Ακούσε και θα συνεννοηθείς εσύ. Μπαμπα, ακόμα εδώ, εσύ. Άντε, τράβα σπίτι σου. Θα σου σβήσει και το φωτάκι. Σε εκτήρω, Φλωράν, σε εκτήρω. Το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά σε εκτήρω. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω τις φιλενάδες να τα πείτε. Χαίρετε. Έλα, Μαρίση, πού πας? Η Σοφία είπε ότι πρέπει να βγεις και εσύ στην εκπομπή, έστω και από παράθυρο. Ούτε από φεγγίτη. Χαίρετε. Έλα εδώ ρε μπατυρόλεμε. Είσαι υποχρεωμένος να έρθεις. Το κορίτσι παραλίγο θα γινόταν η γυναίκα σου. Κι εγώ σαν τι θα έρθω δηλαδή. Σαν το παραλίγο μαλάκα της που το παρέτησε στην εκκλησία. Ας συχτήρα από εκεί. Γι' αυτό δεν έχεις να πεις τίποτα. Σκάσε και συμφωνή, μην τον υποστηρίζεις. Μάνα είμαι, Φλώρα. Λοιπόν, μάνα. Σου κανόνισαν να έρθουν από την εκπομπή να σε πάρουν βίντεο να μιλήσεις για τη Μίνα. Μην τολμήσουν, ακούς. Θα βάλω τη Μαρούσκα να τους δαγκώσει. Τόσο μίσος, Μωρή. Τόσο μίσος. Ποτέ δεν θα σου φύγει. Ανόητη, Φλωράνς. Οι άνθρωποι μπορεί να πεθαίνουν κάποτε. Το μίσος, ποτέ. Μωρή, λέγε εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ θα τη βρω τη Μίνα. Και εσύ κάτσε σπίτι σου και δες μεθαύριο την εκπομπή και τρώγε την ούγια από το σαβανό σου. Ναι! Ε, ναι, είπαμε στο διάλογο από εκεί πέρα! Καταλαβαίνουμε τι λέμε, λέμε, ναι! Ε, πάει το κουνώσουν από εδώ! Πάμε τώρα, ελάτε εσείς εδώ πέρα, σε πέντε φύγαμε! Τι γίνεται εδώ, πίνουμε μπύρες? Είπαμε ότι πίνουμε μπύρες την ώρα της εκπομπής στο στούντιο. Ή πιάμε μπύρες! Εδώ, δεν το στρώσεις καλά, δεν το στρώσεις. Κάνε και ένα κόψιμο εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, θα μου μάθετε τη δουλειά μου. Ναι, μα θα στη μάθω, δεν την ξέρεις. Εδώ, το πόδι της Χίνας, δεν το βλέπεις. Χρειάζεται κι άλλο make-up. Αυτό που χρειάζεται, κυρία μου, δεν είναι make-up. Το φουστάνο χρειάζεστε. Ας το διάλογο, Μαρή, μάσκα πάνω εγώ που θα μου πεις εμένα το φουστάνο. Είμαστε εντάξει. Εντάξει. Μόνο σας παρακαλώ, πέστε να μου τραβήξουν κανένα πλάνο, να δούμε αν ταιριάζουν τα ρούχα με το σκηνικό. Μήπως χρειάζεται να αλλάξω πουκάμισο, Θέλουμε πλάνα. Θέλουμε πλάνα. Τι πλάνα και αεροπλάνα είναι αυτά που ακούω. Θέλεις πλάνα για να κάνεις πασαρέλα να δείχνεις τη ρόμπα, Μωρή. Δεν είμαστε σοβαροί που πήγε, κυρία μου. Δεν είμαστε σαν τους άλλους δύο. Έλα να δεις κάτι. Πού είναι με τρανάς και συμπέγγε. Πρέπει να αλλάξεις σακάκι σου. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν γράφει αυτό. Γελάσαμε. Γελάσαμε. Τι κάναμε. Όχι, τι κάναμε. Γελάσαμε. Νομίζαμε ότι... Ότι τι. Μου είπε κάτι. Του είπες κάτι στα αυτή. Όχι. Ήρθες εδώ και θέλεις πλάνα και να μιλάς στα αυτή. Είπα εγώ ότι πρέπει να μιλάμε με στα αυτή όλες τον άλλονα. Είπα εγώ ότι θέλουμε πόνο και συντριβή. Να σε δύο... Φύγε, είπα, σε δύο μου λένε. Συντριβή, θα δαγκώνετε τα χείλια πολύ με πόνο. Πιάνουμε τα χέρια σφιχτά. Όταν βγαίνουν τα τηλεφωνήματα στον αέρα και σκασμός! Σε δύο ξεκινάνε, σε δύο μου κάνανε Σοφία, σήμα σου λέω! Έλα, Μωρή. Δεν μου λες, τι ψάρι για να ζωτιάσουμε. Α, θα πουλήσεις σαν τρελό. Αυτή είναι νοστιμούλα, το σκασε πριν από το γάμο. Έχουμε και αυτούς τους ζαβούς να κάνουν σοου. Γεια σας. Τι λες να έπαθε αυτή. Χαίστηκα τι έπαθε αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει την ώρα που θα πέφτουν τα τηλεφωνήματα να δείχνει τις φωτογραφίες. Εκείνες με το μαγιό της, ξέκολες. Ναι. Ωραίο πουτανάκι είναι. Πουλήσουμε και στους λιγούριδες. Ναι, μην τα ξεφτυλίσουμε, ρε παιδάκι μου. Ρε, αυτό που λέω εγώ θα γίνεται. Θα το ξεφτυλίσουμε. Ναι. Ξεχνάς το άλλο το τσουλί που έφυγε με τον πυροσβέστη από το κατάκολο. Τρεις φορές έκαναν επανάληψη και το βάλα και στις ειδήσεις. Ναι, εντάξει. Φεύγω για να πάω να τσεκάρω το βαν να δω αν είναι καλή σύνδεση με την κουντουρά του. Και πού
ακούσε, να σου πω, όχι πολλά πολλά με αυτήν. Ρωτάω, απαντάς. Ρωτάω, απαντάς, τελειώσαμε. Δεν την κάνουμε αύριο να βγάλει και νούμερα η κότα. Τα καλά μου τα παιδιά, βρε τα καλά μου τα παιδιά. Φύγαμε. Ολόκληρη, τρέμω ολόκληρη. Αυτή είναι σκύλα, παιδί μου. Έτσι και καταλάβει τίποτα, καήκαμε. Κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Ηρέμησε. Ο άλλος λες να το βλέπει. Ε, το πιο πιθανό. Ωχ. Oh. Το γιατρό τον ειδοποίησες, μη τυχόν και του φύγει καμιά κουβέντα. Ναι, παιδάκι, μιλήσαμε το πρωί. Δες το, ηρέμησε. Άσε δηλαδή μεταξύ μας. Δεν νομίζω να το φάγει ο πατέρας. Και εσύ που το κατάλαβες. Μου ζήτησε να βγούμε με βράδυ για φαγητό.